Γεια σας, είμαι η Κρίστη. Καλή χρονιά σε όλους. Σήμερα έχουμε επιλέξει με τη βοήθεια της Beauty Advisor Κατερίνας Καλογιαννίδου να κάνουμε ένα μακιγιάζ πολύ πιο ανάλοφρο και πολύ πιο φυσικό από όλα τα προηγούμενα. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά μας ή με άλλα λόγια να κάνουμε ένα no makeup makeup tutorial. Πριν ξεκινήσουμε το μακιγιάζ μας, βασικό είναι να χρησιμοποιήσουμε έναν εντατικό όρο για το πρόσωπό μας. Αυτός δεν είναι άλλος από τον ορό της Revender, με high definition παράγοντες που μεταφέρουν και διεισδύουν τα συστατικά του ορού πολύ βαθιά στο δέρμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα νεανικό, λαμπερό, ηλίο και ζωντανό δέρμα. Ξεκινάω το make-up μου χρησιμοποιώντας ένα make-up της εταιρείας Horse, το Lifting Effect B3. Anti-age make-up με πολύτιμους παράγοντες όπως ceramides λιπίδια, υλουρονικό οξύ και πεπτίδια, τα οποία λιώνουν το δέρμα. Επίσης, περιέχει δείκτη προστασίας 10, ο οποίος προστατεύει το δέρμα μας από την γύρανση. Αφού περάσω το make-up, θα αφήσω το δέρμα μου λίγη ώρα να ξεκουραστεί και θα περάσω στο ενδιάμεσο το μολύβι φρυδιών και το concealer για τα μάτια. Θα περάσω τα φρύδια μου με ένα μολύβι της Horst, το νούμερο 20, και αφού περάσω το χρώμα στα φρύδια, θα το απλώσω ομοιόμορφα γύρω-γύρω σε όλο το μάτι με το πινελάκι της Horst. Αφού περάσω και το μολύβι στα φρύδια, θα πάω στο concealer. Το concealer είναι της εταιρείας Revder, το νούμερο 1B. Mineral Cover Cream. Το concealer το συγκεκριμένο της Revder είναι για ιδανική κάλυψη με συστατικά όπως το ρετσινέλαιο και το λάδι καρύδας. Συνεχίζω με τα μάτια και σκιές της Revder. Οι συγκεκριμένες σκιές είναι η Marilyn Mineral Duo Eyeshadow. Η συγκεκριμένη σκιά έχει δύο αποχρώσεις, μία πάλι beige και μία καφέ. Με το beige χρώμα θα περάσω όλο το μάτι και με το καφέ χρώμα θα τονίσω ελάχιστα το κόκαλο από το μάτι μου. Θέλουμε φυσικό αποτέλεσμα, οπότε δεν βαραίνουμε τα μάτια με σκιά. Το eyeliner στις κάτω βλεφαρίδες μου θα το περάσω με ένα πινέλο βεντάλια της Revder, το οποίο ξεχωρίζει και χτενίζει τις βλεφαρίδες, βοηθάει πάρα πολύ και στο σχηματισμό των φρυδιών μας. Εμείς όμως σήμερα θα το χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε το eyeliner στα κάτω βλέφαρα. Ο σκοπός είναι να έχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα και να μου φαίνεται το eyeliner σαν μια επιβλητική γραμμή πάνω στο μάτι. Έχω σχεδόν τελειώσει με τα μάτια. Το μόνο που μένει να κάνω ακόμη είναι να βάλω το μάσκαρα, το οποίο είναι επίσης της εταιρείας Revder. Αυτό που θέλουμε επίσης και σε αυτό το σημείο είναι να κάνουμε ένα ελαφρύ πέρασμα για να τονίσουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά μας και να μην είναι πολύ έντονο το αποτέλεσμα. Έχουμε τελειώσει με τα μάτια και τώρα θα βάλω το ρούζ, το οποίο είναι επίσης της εταιρείας Revder. Είναι το Rosewood Sunset. Θα περάσω την ροζ απόχρωση γιατί έχει δύο αποχρώσεις στο μάγουλό μου και στη συνέχεια θα περάσω την μπέζ απόχρωση, την ερυδίζουσα, στα ζυγωματικά και λίγο στη μύτη. Έχω περάσει το ρούζ στο πρόσωπό μου και τώρα θα τοποθετήσω την πούδρα. Θα σας φαίνεται περίεργο που βάζουμε πούδρα πάνω από το make-up, όμως η συγκεκριμένη πούδρα της Revder με έχει συγκεκριμένο σκοπό, αφαιρεί τη λιπαρότητα. Είναι μια πάρα πολύ ελαφριά πούδρα και τη βάζουμε πάνω από το μακιγιάζ για ένα συγκεκριμένο λόγο. Φιξάρει το μακιγιάζ, το σταθεροποιεί και έχουμε ένα ακόμη πιο φυσικό αποτέλεσμα. Αφού περάσω και την πούδρα, αυτό που έχω να κάνω στη συνέχεια είναι να βάλω την μπέζ απόχρωση, την ερυδίζουσα του ρούζ στα κόκαλα, τα ζυγωματικά, στα μάγουλά μου και λίγο στη μύτη για να τονίσω τα χαρακτηριστικά. Τελειώνοντας το μακιγιάζ, φτάσαμε στα χείλη. Για εδώ έχω επιλέξει ένα κραγιόν της εταιρείας Horst, είναι το νούμερο 05. Το συγκεκριμένο κραγιόν έχει έντονες χρωστικές, παρότι είναι πάρα πολύ ενυδατικό και περιέχει πολλά έλαια που μαλακώνουν και λιώνουν τα χείλη. Το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι φυσικό σε όλη τη διάρκεια του make-up. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις. Θα περάσω πρώτα το κραγιόν, θα δώσω ό,τι σχήμα θέλω στα χείλη μου και μετά θα το διορθώσω με το μολύβι μου.
Αφού έχω τοποθετήσει ελεύθερα το κραγιόν στα χείλη, θα βάλω το μολύβι για περίγραμμα και διόρθωση. Είναι το μολύβι της Revidern, το νούμερο 1C. Είναι ένα μαλακό μολύβι, το οποίο περνιέται πολύ εύκολα στα χείλη. Περιέχει Ιαπωνέζικο κερί και δίνει πάρα πολύ ωραίο χρώμα.